Η εθνική μα ομάδα υποδέχεται αύριο την Ολλανδία στο τελικό του ομίλου μα, γιατί αυτό θα είναι ο τελικό για την προκριματικά φάση του γύρου του 2024. Με την Γαλανό Λευκή να έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι μπορεί να πάρει το ματ απέναντι στο νούμερο 7 στο ranking τη FIFA. Αυτή είναι η Ολλανδία. Έτσι λοιπόν, αντίστροφα μετρά ο χρόνο για αυτόν τον τελικό και με μισό μηδέν η εθνική μα θα κρατά την τύχη στα χέρια τη, γιατί ύστερα θα τη αρκεί μία ισοπαλία με την αδιάφορη Γαλλία το Νοέμβριο για να πάρει την πρόκληση από τα προβληματικά. Όμω πέρα από αυτό, η εθνική μα, να θυμάστε όλοι, ότι έχει και το κανονάκι του Nations Λίγκ για να μπορέσει να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα τελικά του Euro. Η αποστολή βέβαια τη Γαλανόνευκη για αυτό το τελικό μόνο εύκολη δεν είναι. Θα χρειαστεί. Να βρίσκονται όλοι οι παίκτε σε ψηλό επίπεδο απόδοση. Η Αγία Σοφιά να είναι γεμάτη, που μάλλον θα είναι, γιατί απέναντι τη είναι η Ολλανδία. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι το φαβορή η εθνική μα ομάδα, αλλά και η Ολλανδία παίζει μεγαλύτερο τελικό, γιατί κρατά την τύχη στα χέρια τη σε αυτό το παιχνίδι και μόνο δεν έχει εναλλακτική η Ολλανδία για να πάρει. Ισητήριο για τα τελικά του Euro. Επίση, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το καλύτερο ποσοστό επιτυχία στι τρίπλε διαθέτει στα προκληματικά του Euro 2024 ο Κώστα Τσιμίκα, ο οποίο βρίσκεται στην κορυφή τη λίστα με του παίκτε των προκληματικών με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχία. Ο Τσιμί είναι πρώτο ανάμεσα σε 60 ποδοσφαιριστέ που έχουν επιχειρήσει τουλάχιστον 15 τρίμπλες, έχοντας το εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχία 90%.